Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους και μια πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουλίου και εδώ ζωντανά στη τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα και αυτό το μεσημέρι. Μαζί θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως και αρχικά μαζί να παρακολουθήσουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Στην Αθήνα έφτασε ο Φρέντις Μπελέρης, ο οποίος βγήκε σήμερα από τις αλβανικές φυλακές με πενθήμερη άδεια. Στο αεροδρόμιο υποδέχθηκαν τον Φρέντι Μπελέρη συγγενείς και φίλοι του, ανάμεσά τους και ο πρώην υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. «Δεν το υποστηρίζω εγώ ότι είμαι αθεός, το λένε πλέον και οι Αλβανοί», είπε στις δηλώσεις του εμφανώς συγκινημένος από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Φρέντις Μπελέρης. Λίγο πριν από τις 7.30 το πρωί βγήκε από τις αλβανικές φυλακές για να μεταβεί στην Αθήνα και στη συνέχεια στο Στρασβούργο, που στις 16 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, θα ορκιστεί ευρωβουλευτής. Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Φυλακών ενέκρινε το αίτημά του για πενθήμερη άδεια μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις. Ο Φρέντις Μπελέρης θα πρέπει έως και τις 4 του Σαββάτου, 20 Ιουλίου, να επιστρέψει πίσω για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Ένταση δημιουργήθηκε το πρωί σήμερα στον αέρα της εκπομπής Κοινωνία Ωρα Μέγκα ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Λοβέρδο. Ο καυγάς ξεκίνησε όταν η κουβέντα πήγε στην υπόθεση Νοβάρτης, στην αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά και για τις επιδοτήσεις που καλούνται να επιστρέψουν χιλιάδες επιχειρήσεις. Πήρατε απόφαση 10 Ιουνίου να πάρετε τις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων στο ρεύμα πίσω, ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αρχικά, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία για την τεράστια διαφορά της τιμής του ρεύματος σε Ελλάδα και Ισπανία. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απάντησε σε πολύ ψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό υψηλού επίπεδου, ενώ τσαλάκωσε ένα έγγραφο που του έδωσε ο Γιώργος Καραμέρος με στοιχεία πανευρωπαϊκής έρευνας για την ακρίβεια των τιμολογίων ρεύματος. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια χθες το μεσημέρι όταν άφησε την τελευταία του πνοή ένας 23χρονος, ο οποίος φέρεται να έπαθε θερμοπληξία. Ο 23χρονος αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες, ζούσε με την οικογένειά του στην Αμάρινθο Εύβοιας και οι γονείς του διατηρούν κατάστημα εστίασης στην περιοχή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας την ίδια ημέρα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο νεαρός κατέληξε το βράδυ της Κυριακής. Δεν είναι γνωστό κάτω από ποιες συνθήκες ο 23χρονος έφτασε να πάθει θερμοπληξία, ωστόσο όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι γονείς του παιδιού συνελήφθησαν. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καύσωνα διαρκείας που είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς την Ελλάδα συνεχίζουν να προκαλούν στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της Υπηρετικής Ελλάδας, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής χώρας, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη λόγω της θαλάσσιας άβρας. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Νέα άνοδος θερμοκρασίας. Ελάτε τώρα σε αυτό το σημείο αναλυτικά να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα θέματα της ημέρας. Καλωσορίζω εδώ μαζί μου την Ιωάννα Μπουροπούλου για να δούμε την επικαιρότητα. Ιωάννα, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, πολύ όμως θερμή και αυτή η εβδομάδα. Έτσι η ζέστη είναι ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά και στη Θεσσαλία. Ο υδράργυρος ακολουθεί μια ανωδική τροχιά και δημιουργείται και έντονο και το αίσθημα της δυσφορίας, πέραν των άλλων κινδύνων που συνεχίζουν να υπάρχουν και να υφίστανται για
τυχόν εκδήλωση πυρκαγιών, κάτι που φυσικά όλοι απευχόμαστε, αν και αυτό κρατά σε αυξημένο συναγερμό και τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους πάντες στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ακριβώς. Καύσωνας διαρκείας, όπως χαρακτηρίστηκε από την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπουμε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη και σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιπτώσεις ολόκληρη την Ελλάδα ξεπερνάνε. Τώρα μας λένε τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, γιατί είναι η πιο ασφαλής πρόβλεψη μέχρι τότε. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί ή αν θα ανακοπεί αυτή η πορεία του καύσωνα ή η επέλαση. Ακριβώς. Αυτό που όλοι γνωρίζουν και που έχει γίνει και αντιληπτό βέβαια είναι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που ξεκινάνε από, σε πολλές περιπτώσεις και στη Μαγνησία από πολύ νωρίς το πρωί λόγω και της υγρασίας και κρατάνε μέχρι και αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία όμως θα σημειώσει στις θεσσαλικές πόλεις τις επόμενες μέρες επιπλέον αύξηση θερμοκρασίας. Ήδη στη Λάρισα αλλά και στα Τρίκαλα μέσα στο Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος έδειξε μπροστά το 4 και ανέβηκε και λίγο παραπάνω, ενώ στο ίδιο κλίμα θα κυμανθεί και τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε και όλος ο κύριος Τακούδης, ο μετεωρολόγος από εδώ πέρα από την περιοχή της Θεσσαλίας, το θετικό μέσα σε εισαγωγικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στις υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις πέραν της Μαγνησίας, είναι ότι οι θερμοκρασίες το πρωί είναι λίγο χαμηλότερες, ενώ ανεβαίνουν κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες και αυτή η δυσφορία που δημιουργείται στους πολίτες αλλά και η έντονη ζέστη είναι μόνο το μεσημέρι, εκεί που χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή για τις ευπαθείς, αλλά και όχι μόνο ομάδες. Είναι οι ώρες πάντως, στη διάρκεια της ημέρας που βλέπουμε τα αστικά κέντρα τουλάχιστον να ερημώνουν, έτσι. Με δυσκολία συναντάς τέτοιες ώρες, σαν και αυτή τώρα εδώ που μιλάμε, ανθρώπους να κυκλοφορούν έξω και καλά κάνουν, αν δεν υπάρχει λόγος να κινούνται στους δρόμους που καίει και η άσφαλτος, καλά κάνουν και προστατεύονται σε χώρους εσωτερικούς και σκιερούς. Και τώρα που είναι και καλοκαίρι και έχουμε μπει και για τα καλά στην πορεία του καλοκαιριού και με τις πρώτες άδειες, βλέπουμε ότι αυτές τις ώρες βέβαια γεμίζουν και οι παραλίες, οι κοντινές παραλίες στα αστικά κέντρα. Αναζητούν δροσιά στην παραλία. Αναζητούν δροσιά παντού. Έτσι λοιπόν και στη Θεσσαλία θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, με τον κύριο Τακούδη όμως να εμφανίζεται αισιόδοξος ότι από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας. Όχι πολύ μεγάλη, αλλά τουλάχιστον θα πέσει κάτω από 40 βαθμούς και θα μπορούμε να πλέον να μιλάμε για 38 και 39 βαθμούς φυσιολογικές για καλοκαίρι θερμοκρασίες. Πάμε λοιπόν να τον παρακολουθήσουμε, τον κύριο Θεοφάνη Τακούδη, τον μετεωρολόγο, τι λέει για τις επόμενες ημέρες. Νέα άνοδος στη θερμοκρασία θα σημειωθεί από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, μετά και το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε επίπεδο Θεσσαλίας, η θερμοκρασία θα σημειώσει εκ νέου αύξηση περίπου 2 βαθμών, αλλά όπως τονίζει ο κύριος Τακούδης, οι υψηλές και αφόρητες θερμοκρασίες θα είναι μόνο κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Σχετική άνοδο της μέγιστης τιμής της θερμοκρασίας φαίνεται ότι θα σημειωθεί αύριο, από αύριο, Τρίτη, αλλά ουσιαστικά θα την σταθούμε Τετάρτη και Πέμπτη και ίσως και την Παρασκευή. Το θετικό είναι ότι οι ελάχιστες το πρωί θα είναι χαμηλές εξαιτίας του ότι συνήθως αυτές τις 2-3 ημέρες, την Δευτέρα, σήμερα, αύριο Τρίτη και την Τετάρτη, το πρωί έχουμε ένα βορειοδυτικό ρεύμα. Και αυτό κρατά τη θερμοκρασία σε επίπεδα χαμηλά τις πρωινές ώρες. Γεγονός που σημαίνει ότι αργά θα ανέβουν οι θερμοκρασίες και για μικρό χρονικό διάστημα το μεσημέρι. Ειδικότερη θερμοκρασία στις θεσσαλικές πόλεις θα είναι από αύριο στους 38 μέχρι 40 βαθμούς, ενώ Τετάρτη και Πέμπτη θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Αύριο Τρίτη η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας θα είναι μεταξύ 39 και 40, Λάρισα και Τρίκαλα, Καρδίτσα 1 βαθμό λιγότερο, Βόλο 2 βαθμούς χαμηλότερη. Όπως είπαμε στην αρχή έχουμε βόρειους ανέμους ασθενείς. Στη συνέχεια έχουμε μεταβλητούς για να καταλήξουμε τις ώρες με τις υψηλές θερμοκρασίες σε νότιο ανατολικός. Την Τετάρτη έχουμε 41 πιθανό και στα Τρίκαλα και στη Λάρισα. Το σημαντικό τώρα είναι ότι την Πέμπτη μάλλον υψηλότερη θερμοκρασία θα έχουν τα Τρίκαλα με την Καρδίτσα σε σχέση με τη Λάρισα. Δηλαδή εκεί μπορεί να φτάσουμε και 42, 41 με 42, ενώ η Λάρισα θα είναι στους 40 τώρα, ανεξάρτητες οι διαφορές, αλλά πάντως κάπως έτσι είναι τα πράγματα, γιατί οι θερμές αέριες μάζες βρίσκονται σε μια περιοχή που περιλαμβάνει Δυτική Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία.
Λοιπόν, όμως από την Παρασκευή και μετά κάτι αισιόδοξο φαίνεται. Αν και την Παρασκευή πάλι θα πλησιάσουμε τους 40 βαθμούς, 39 με 40, έθριος πάντοτε ο καιρός. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ίδιος, το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει σχετική πτώση. Ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κατατόπους συννεφιές. Το Σάββατο έχουμε αλλαγή όπου ένα βόρειο ρεύμα ανεπέστητο, αλλά διατηρείται μέχρι αργά το μεσημέρι. Οι θερμοκρασίες θα κατέβουν γύρω στους 37 με 38 βαθμούς το Σάββατο. Και όσον αφορά την Κυριακή, δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες συννεφιές, κάποια λίγα φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια ορεινά, πιθανόν τέτοια φαινόμενα να έχουμε στην Δυτική Μακεδονία, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία και την Κυριακή να επιτρέπει να ανασάνουμε λίγο. Δηλαδή Σάββατο και Κυριακή είμαστε κάτω από τους 40 βαθμούς, γύρω στους 38 κατά μέσο όρο. Και κάπως έτσι αισιόδοξα ξεκινάει και η άλλη εβδομάδα, δηλαδή όταν λέω αισιόδοξα εννοώ όχι με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της Υπηρετικής Ελλάδας, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στις παραθαλάσσιες περιοχές της υπηρετικής χώρας, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη, λόγω της θαλάσσιας άβρας. Μάλιστα, τώρα στη Λάρισα σήμερα παραχωρήθηκε η Ιωάννη μια συνέντευξη τύπου για να αναδειχθούν κενά που υπάρχουν στο χώρο της πυροπροστασίας, αλλά και τι ελλείψεις έχουν τα πυροσβεστικά κλιμάκια, με τις φωνές διαμαρτυρίας να λένε ότι δεν είναι επαρκώς τελεχωμένα και σε βαθμό αντίστοιχο των καιρικών συνθήκων και των κινδύνων που υπάρχουν για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ακριβώς. Μετά και τις αναφορές που έγιναν από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τόσο της Λάρισας όσο και της Μαγνησίας, για σοβαρή υποστελέχωση στα κλιμάκια και στις υπηρεσίες των ομών, αλλά και τα πολλά περιστατικά πυρκαγιών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα στις θεσσαλικές πόλεις, η Επιτροπή Περιοχής της Θεσσαλίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προχώρησε σήμερα σε συνέντευξη τύπου, ώστε να αναδείξουν αυτές τις σοβαρές ελλείψεις, αλλά και να μιλήσουν γενικότερα για το θέμα της πυροπροστασίας, που είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη Θεσσαλία, αλλά και τη χώρα. Βλέπουμε ότι γίνονται διάφορες προσπάθειες να ενισχυθεί η πυροπροστασία, όμως αυτό που επισημάνθηκε σήμερα είναι ότι στην ουσία καταλήγουμε κάθε χρόνο να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Στην συνέντευξη που έγιναν παρεμβάσεις από τους δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε επίπεδο Θεσσαλίας, τον κύριο Λαμπρούλη και τον κύριο Μεταξά, οι οποίοι ανέφεραν ότι η Θεσσαλία παραμένει ανοχήρωτη, και ο κύριος Μεταξάς κιόλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις πυρκαγιές της Μαγνησίας που σημειώθηκαν πέρυσι. Και λέει ότι ακόμη και φέτος δεν έχουν γίνει προσλήψεις προσωπικού. Οι πυροσβέστες μας βρίσκονται στη μάχη 24 ώρες το 24ωρο, βρίσκονται συνεχώς σε επιφυλακή και αυτές τις ημέρες με το καύσωνα διαρκείας είναι και συνεχώς σε επιφυλακές σε διάφορα μέρη των ομών. Με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια φωτιά, να υπάρχει ο κίνδυνος να μην προλάβουν να φτάσουν έγκαιρα. Ενώ από την πλευρά του και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΛΑΣ, ο κύριος Στέγος, αναφέρθηκε στο αίτημα που είχε καταθέσει η ΛΑΣ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να ενισχυθεί η πυροπροστασία σε όλη τη Θεσσαλία, ενώ έγινε και ευρύ αναφορά στις ελλείψεις που υπάρχουν και στα δασαρχεία, που είναι πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι στο δασαρχείο της Λάρισας από τα 150 άτομα που απασχολούνταν πριν από κάποια χρόνια, τώρα απασχολούνται μόνο 45, και όλα αυτά, όπως τόνισαν, θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούν να αποτραπούν δυσάρεστες καταστάσεις. Ναι, είναι οι ελλείψεις που συνεχίζουν να υπάρχουν και για τις οποίες χτυπάνε το καμπανάκι τους από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι δύο βουλευτές από τη Λάρισα και τη Μαγνησία, αλλά και από την παράταξη της ΕΛΑΣ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας έγιναν κάποια βήματα, γιατί έχουμε καταρχάς φέτος για πρώτη χρονιά να λειτουργεί συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων. Δηλαδή, σε real time, σε πραγματικό χρόνο, να μπορούν οι επικεφαλείς πολιτικής προστασίας να βλέπουν πού εκδηλώνεται πυρκαγιά, ποια είναι η εξέλιξή της και πώς συνδράμουν σε κάθε περιστατικό οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις αερολέσχες, οι οποίες εθελοντικά, πέραν των άλλων εθελοντικών ομάδων, έχουν πέσει σε αυτή την προσπάθεια της πυροπροστασίας. Δηλαδή, έχουμε διαρκείς πτήσεις, με το που θα διαπιστωθεί μια εστία φωτιάς, αμέσως θα δοθεί το σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία για να προστρέξουν δυνάμεις σε κατάσβαση. Ωστόσο, αυτό που λένε είναι ότι τα
κλιμάκια τα πυροσβεστικά συνεχίζουν και μετρούν λιγότερο αριθμό σε πυροσβέστες από εκείνον που ήταν και πέρυσι ακόμη. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έχουν ενισχυθεί, αλλά έχουν φύγει για άλλες περιοχές πυροσβέστες και από τη Λάρισα και από τη Μαγνησία, όπως μας έχουν καταγγείλει και μας έχουν αναφέρει και διαμαρτυρηθεί κατά καιρούς και οι εκπρόσωποί τους, έτσι. Έχουμε κενά εδώ. Λοιπόν, για αυτά τα κενά παραχωρήθηκε η σημερινή συνέντευξη τύπου και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λαμπρούλη, βουλευτή της Λάρισας, τον κύριο Μεταξά, βουλευτή της Μαγνησίας και τον κύριο Τέχο, όπως είπες και εσύ, Ιωάννα, από την ΛΑΣ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τη ΛΑΣ. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων από την κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές, να μην χαθούν περιουσίες και φυσικός πλούτος, ανέδειξε η Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας στο Επιμελητήριο της Λάρισας. Στην παρέμβαση του, ο βουλευτής της Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιώργος Λαμπρούλης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι για μία ακόμη χρονιά έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα που δεν επαρκούν, ενώ παρουσίασε μία σειρά από προβλήματα που εντοπίζονται στις θεσσαλικές πόλεις. Θεωρούμε ως τεράστιας και επίγουσας σημασίας για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού και ως κόμμα επανειλημμένα και έγκαιρα, αφενός μεν τα προηγούμενα χρόνια αλλά και φέτος. Έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας για την ετοιμότητα του κράτους στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της πολιτικής προστασίας, της κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών, της αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, της προστασίας της λαϊκής περιουσίας, των κατοικιών, δημόσιων κτηρίων, βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων, καλλιεργιών και για τα μεγάλα βιομηχανικά και τεχνολογικά ατυχήματα και συγχρόνως, όπως προαναφέρθηκε, έχουμε καταθέσει και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μια σειρά από προτάσεις προς την κυβέρνηση, προς τις κυβερνήσεις διαχρονικά, στην κατεύθυνση επίλυσης των οξυμένων προβλημάτων της πυροπροστασίας. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μαγνησίας Βασίλης Μεταξάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι βρισκόμαστε στη μέση σχεδόν της αντιπυρικής περίοδου και στη Θεσσαλία. Βρισκόμαστε για ακόμη μια χρονιά στο ίδιο έργο θεατές. Όπως είπε και ο Γιώργος Λαμπρούλης, βρισκόμαστε στη μέση σχεδόν της αντιπυρικής περίοδου και στη Θεσσαλία είμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Η προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας, όπως δείχνει και η κατάσταση που επικρατεί στις πυροσβεστικές υπηρεσίες στους νομούς μας, όχι μόνο δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά παραμένει εγκλωβισμένη στα δίχτυα της λεγόμενης λογικής κόστους-οφέλους, κατά τα πρότυπα βέβαια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και με βάση και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ οι αποκαταστάσεις από τις πλημμύρες του Σεπτέμβρη βρίσκονται μπλεγμένες στα ίδια δίχτυα, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να παραμένουν εγκατελειμμένες, στα ζητήματα της πυροπροστασίας βέβαια η εικόνα είναι χειρότερη από πέρσι. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας, Νίκος Τέγος, επεσήμανε μεταξύ άλλων τον περασμένο Απρίλιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχαν θέσει σε ειδική συνεδρία συλλογοδεσίας το ζήτημα της πυροπροστασίας δασοπροστασίας, επισημένοντας ότι και η νέα αντιπυρική περίοδος βρίσκει ουσιαστικά απροστάτευτη από πυρκαγιές στη Θεσσαλία και όλη τη χώρα. Ο ίδιος έκανε εκτενή αναφορά στις ελλείψεις και την υποστελέχωση στα δασαρχεία των Θεσσαλικών πόλεων. Στην περιοχή μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε δασολόγους, δασεργάτες, αναγκαία μηχανήματα για να εκτελούνται έργα στο σύνολο των δασικών συμπλεγμάτων, στο πλαίσιο της διαχείρισης των δασών και όχι αποσπασματικά και πανάκριβα, με κριτήριο την κερδοφορία συγκεκριμένων ομάδων εργολάβων και εταιριών και για την εξασφάλιση εκλογικής πελατείας. Όμως, κυρίως φέτος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βιάζεται να παραδώσει τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των δασών στους ξυλοβιομήχανους και τους ξυλέμπορους, με κριτήρια μάλιστα και επιδότησης αυτών. Ένα πάγιο αίτημα που είχαν από το 2020, από το 2000. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, οι ομιλητές κατηγόρησαν τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή ότι κινείται στην ίδια γραμμή με την προηγούμενη διοίκηση του αγοραστού και την κυβέρνηση, καθώς υλοποιεί τις ίδιες στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα η Θεσσαλία να μένει ανοχήρωτη και απροστάτευτη. Λοιπόν, τώρα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να σπέβδουν σε κοντινές παραλίες αναζητώντας δροσιά εν μέσω καύσωνα, με το κύμα των τουριστών να αυξάνεται για τη σεζόν που έχει απομείνει, έτσι, και έχουμε στη Νέα Αρχία, Ιωάννα, την εξής πολύ θλιβερή εικόνα.
μέσα στο καλοκαίρι, το ένα μετά το άλλο, αρκετά πια καταστήματα, αρκετές επιχειρήσεις, να κατεβάζουν ξαφνικά ρολά. Όχι εξαιτίας δικής τους απόφασης, αλλά επειδή αποφάσεις υπηρεσιών το έχουν επιβάλει. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Ακριβώς όπως είπες και εσύ, βάζω στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Ιουλίου σήμερα, και ενώ οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στη Μαγνησία προσπαθούν να επιβιώσουν όλο αυτό το διάστημα, έχουν να αντιμετωπίσουν τις τελευταίες ημέρες την κλιματική υπηρεσία, η οποία πραγματοποίησε εφόδου στην παραλία της Νέας Ανχιάλου, μετά από καταγγελίες πολιτών, μετά από καταγγελίες σύμφωνα με το κίνημα της Πετσέτας, οι οποίοι προχώρησαν στο ότι δεν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα από τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Νέας Ανχιάλου. Σε αυτό το πλαίσιο έγιναν ιδιαίτερες συστάσεις να ξυλωθούν ομπρέλες και εξαπλώστρες από διάφορα καταστήματα, ενώ σύμφωνα και με πληροφορίες υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο 15 Ιουλίου, να απολύσουν το προσωπικό τους, να μείνουν δηλαδή κόσμος και χωρίς δουλειά, κόσμος που θα εργαζόταν για μέσα στο καλοκαίρι. Φανταζόμαστε όλο αυτό τώρα θα έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση στο κίνημα της Πετσέτας. Έτσι, γιατί τώρα για μια πετσέτα αυτό το κίνημα είναι ικανό να δει τους πάντες να καταστρέφονται, εργαζόμενους να μένουν χωρίς δουλειά, επιχειρήσεις να μην έχουν έσοδα και στην τελική το κράτος επίσης να μην έχει έσοδα. Είναι το κίνημα της πετσέτας όμως, είναι η πετσέτα. Πού να βάλεις μια πετσέτα, καταστρέφεις τον κόσμο όλο. Και να πούμε τώρα ότι αυτό έχει προκαλέσει φυσικά την αντίδραση πάρα πολλών φορέων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών και της τοπικής κοινότητας της Νέας Ανχιάλου. Ενώ σε αντίστοιχη ανάρτηση προχώρησε και ο Δήμαρχος Βόλου, ο κ. Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος αναφέρει ότι για ακόμη μια φορά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας δεν είναι ικανό να δεχτεί τον κόσμο που έχει. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που προχωρούν σε καταγγελίες σε βάρος άλλων ανθρώπων για ένα κίνημα της πετσέτας, για μια πετσέτα, όπως είπες και εσύ, για να μπουν, και όλο αυτό έχει αντίκτυπο φυσικά σε επιχειρήσεις και σε ολόκληρη την περιοχή εδώ πέρα. Τώρα, για να μην παρεξηγούμαστε, ναι, ο καθένας θέλει να έχει πρόσβαση ελεύθερη και να μπορεί να βάλει την πετσέτα του στην παραλία. Εδώ όμως έχουμε φτάσει σε ένα εντελώς άλλο άκρο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την προσπάθεια κάποιου να έχουν πρόσβαση στην παραλία. Είναι ένα σύστημα, μια πλατφόρμα που λειτουργεί και στην ουσία έχει δώσει τη δυνατότητα στον κάθε ένα να πατάει... Νομίζω μόνο ανώνυμα, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, να πατάει ένα κουμπί, να κάνει την καταγγελία του και μια επιχείρηση να σταματάει ξαφνικά τη λειτουργία της μέσα στο καλοκαίρι. Αν σταματήσει μια επιχείρηση που σταμάτησαν τη λειτουργία του στην Ανχέλο 15 Ιουλίου και είναι 15 μέρες κλειστή, τι άλλο μετά της έχει απομείνει? Δεν έχει τελειώσει ξαφνικά η σεζόν για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις? Δεν βρίσκονται χωρίς μεροκάματο, χωρίς μισθό οι εργαζόμενοι? Δεν δημιουργείται μια λυσίδα οικονομικών ζητημάτων στη συνέχεια, σε προμηθευτές, σε χίλια δυο πράγματα? Εντάξει όμως, είπαν από τα αρμόδια υπουργεία τι, να βάλουν κάποια μέτρα, να θέσουν κάποια μέτρα, να θέσουν κάποια συγκεκριμένα πλαίσια σε ό,τι έχει να κάνει την διαχείριση του Αιγαίου και τη διαχείριση παραλίας, αλλά δεν βλέπουμε τα εντελώς διαφορετικά. Μήπως να τα ξαναδούν και να τα μαζέψουν λίγο? Εδώ μιλάμε για ενέργειες καταστροφικές πια, για τουριστικές περιοχές. Τουριστικές περιοχές όμως μέσα στο καλοκαίρι. Εντάξει. Τώρα τα δικά τους προβλήματα έχουν όμως και οι έμποροι, Ιωάννα. Χθες ήταν μια Κυριακή, κατά την οποία ήταν η πρώτη Κυριακή από την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, κατά την οποία προβλέπει η νομοθεσία ότι τα εμπορικά καταστήματα, η εμπορική αγορά θα μπορούσε να παραμείνει ανοιχτή, να λειτουργήσει, αλλά κανένα κατάστημα δεν λειτουργήσε. Πώς να το έκαναν με τέτοιες θερμοκρασίες? Άλλωστε ξέρουν από προηγούμενες φορές ότι δεν υπάρχει κίνηση. Ακριβώς ήταν και η σύσταση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και Νέας Ιωνίας στα καταστήματα, παρά το γεγονός ότι έχουν το δικαίωμα να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή από την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, να παραμείνουν κλειστά, καθώς έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν υπάρχει τόση μεγάλη κίνηση. Αυτό παρατηρήθηκε και χθες, καθώς τα περισσότερα καταστήματα στην εμπορική αγορά του Βόλου, πέρα από κάποιες μεγάλες αλυσίδες, ήταν όλα κλειστά. Και ήταν και μία έρημη πόλη. Δεν κυκλοφορούσε κανένας χθες στο κέντρο του Βόλου.
καθόλου, ήταν ελάχιστα τα αυτοκίνητα που είχαν παραμείνει, καθώς όλοι αναζήτησαν με αυτές τις θερμοκρασίες να φύγουν να πάνε σε παραλίες και σε θάλασσες. Αυτό μάλιστα επισήμανε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Οντόπουλος, είπε ότι δεν άνοιξε σχεδόν κανένα κατάστημα, ενώ και σήμερα που συμπληρώνεται μία εβδομάδα από την έναρξη των θερινών εκτόσεων, ανέφερε ότι δεν ήταν πολύ μεγάλη η κίνηση την πρώτη εβδομάδα. Συνέπεσε και με τον καύσωνα διαρκές όλες αυτές τις μέρες από την προηγούμενη εβδομάδα, που ο κόσμος δεν έβγαινε ούτε το πρωί, ούτε το μεσημέρι, ούτε και τα απογεύματα που ήταν ανοιχτή η αγορά. Αλλά και πάλι είπε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς θα κυλήσει και οι υπόλοιπες εβδομάδες μέχρι το τέλος των εκτόσεων, που είναι στις 31 Αυγούστου. Υπάρχει χρόνος αρκετός για να κάνουν οι καταναλωτές τις αγορές τους, αλλά δεν ήταν η πρώτη εβδομάδα, δεν ξεκίνησε όπως την περίμεναν οι έμποροι, έτσι, με μεγάλη κίνηση. Και είπε κιόλας ότι ο κόσμος βρίσκεται ακόμα στη φάση της διερεύνησης, να δει τι τιμές υπάρχουν στα καταστήματα, να δει τι ακριβώς είναι αυτό που θέλει, γιατί είναι και οι άδειες τώρα, είναι και οι διακοπές που πολλοί θα πάνε, οπότε περιορίζουν τα έξοδά τους και φροντίζουν να δώσουν στην κάθε κατηγορία εκεί που, αυτά που θέλουν. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου τι λέει. Μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από την έναρξη των θερινών εκτόσεων, με το συνδυασμό της ακρίβειας αλλά και του παρατεταμένου καύσωνα να επηρεάζει εμφανώς την εμπορική αγορά, η οποία κινήθηκε πολύ υποτονικά. Χθες τα εμπορικά καταστήματα είχαν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά, ωστόσο η πόλη θύμιζε έρημη, καθώς οι περισσότεροι επέλεξαν την απόδραση σε παραλίες και θάλασσες. Ήταν μία από τις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές που επιτρέπονταν προαιρετικά η λειτουργία των καταστημάτων. Εμείς, σαν Εμπορικό Σύλλογο, παραδοσιακά και φέτος, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείναμε στα μέλη μας να μην ανοίξουν τα καταστήματα και για ακόμα μια φορά δικαιώνονται οι φωνές αυτές που λένε ότι οι Κυριακές δεν έχουν να συμβάλλουν τίποτα παραπάνω στην εξέλιξη του τζίρου και ιδιαίτερα η Κυριακή του καλοκαιριού, καθώς τον ενδιαφέρον των καταναλωτών τον στρέφεται στο να προσεγγίσει κοντινές παραλίες, στο γενικότερα να περάσει την μέρα του με μια καλοκαιρινή διάθεση. Και φάνηκε και από το γεγονός ότι πάρα πολλά καταστήματα αθηναϊκά, γιατί από τα μικρά τοπικά καταστήματα ήταν σχεδόν το σύνολο της αγοράς κλειστό. Όσον αφορά τις αθηναϊκές αλυσίδες, είδαμε ότι λίγες ανοίξαν χθες και οι οποίες πραγματικά με μια γρήγορη ματιά που ρίξαμε στην αγορά, φάνηκε ότι δεν υπήρχε καθόλου κίνηση, καθώς, όπως είπα και πριν, το ενδιαφέρον της Κυριακής στρέφεται σε άλλα πράγματα παρά στα ψώνια. Ο κύριος Οντόπουλος ανέφερε ότι είναι πολύ μικρό το διάστημα από την έναρξη των θερινών εκτόσεων, ώστε να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα για την πορεία των εμπορικών καταστημάτων, δεδομένου ότι ο κόσμος βρίσκεται ακόμη σε φάση διερεύνησης της αγοράς. Έχει ολοκληρωθεί μία εβδομάδα από τις θερινές τακτικές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και την 31 Αυγούστου. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα είναι δύσκολο να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά την δυναμική των φετινών εκτόσεων, καθώς είναι πολύ σύντομο το διάστημα και κυρίως αυτό που έχει δείξει η εμπειρία είναι ότι ο κόσμος κινείται διερευνητικά, εντοπίζοντας τις προσφορές και τα είδη των οποίων τον ενδιαφέρουν, προκειμένου να κάνει τις αγορές του, πάντα συγκρίνοντας τιμές και μέσω διαδικτύου. Οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε σχεδόν όλο τον Ιούλιο για να μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία. Όπως και να έχει όμως, το γεγονός ότι η ακρίβεια συνεχίζει να ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά φαίνεται και στην συμπεριφορά του καταναλωτή. Ένας καταναλωτής ο οποίος είναι αρκετά φοβισμένος στο να ξοδέψει παραπάνω χρήματα, καθώς καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρές ανατιμήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα, αλλά και να καλύψει λογαριασμούς οι οποίοι είναι προαπαιτούμενο για την διαβίωσή του. Υπό τη σκιά της ακρίβειας, επομένως, εμείς επιχειρούμε και προσπαθούμε σαν καταστήματα να κρατήσουμε χαμηλά τα επίπεδα τιμών για να ικανοποιήσουμε το σύνολο του πληθυσμού. Υπενθυμίζεται ότι οι θερινές εκτός θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να ελπίζουν ότι η κίνηση θα αναθερμανθεί στις επόμενες 15 ημέρες. Πίσω στη Λάρισα πάμε τώρα, γιατί είχαμε μία κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας από εκπαιδευτικούς. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι στα καθήκοντά τους λόγω της λήξης των σχολικών μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας βγήκαν σήμερα σε μία παράσταση διαμαρτυρίας έξω ακριβώς από το κτίριο της πρωτοβάθμιας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για όλες αυτές τις αποφάσεις που έχει βγάλει τις τελευταίες εβδομάδες το Υπουργείο Παιδείας και, όπως αναφέρουν, είναι απειλητικές για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
δηλώσει του πρόεδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κωνσταντίνου Κόμμα στη Λάρισα, ο κύριος Παπαποστόλου, ανέφερε ότι δεν θα δεχθούν όλες αυτές τις απειλές που εν μέσω θέρους και ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν είναι στις αίθουσες, εξαπολύει το Υπουργείο Παιδείας και ότι είμαστε εδώ να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν είναι, είπε, δυνατόν μέσα στο καλοκαίρι και ενώ μένει ακόμα 1,5 μήνα ή και παραπάνω για να ξεκινήσουν τα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας να κάνει λόγο για υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, να μένουν σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, αλλά και να γίνονται ακόμη μικρότερα τα τμήματα. Επίσης, σε δηλώσεις της, η κυρία Αγγελική Σημεωνίδου αναφέρθηκε στη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αποχή, με το δικαίωμα της αποχής αλλά και την απεργία για τους εκπαιδευτικούς, που όπως είπε είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα και αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμφισβητείται. Ενώ μίλησε και για τον κλάδο της ειδικής αγωγής, τονίζοντας ότι θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις σε όλους τους κλάδους αλλά και στην ειδική αγωγή. Ιωάννα, σε ευχαριστώ εσένα σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση, την αναλυτική. Καλή συνέχεια και εμείς να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών. Με δύο βασικά μηνύματα εξελίχθηκε η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και άλλοι φορείς στην έδρα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει ο κ. Παπαποστόλου, οι εκπαιδευτικοί δεν θα δεχθούν τις απειλές του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μέσω θέρους αποφασίζει για ανακατατάξεις μαθητών. Προχωράμε σήμερα σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, η διοίκηση της οποίας με αντιεκπαιδευτικές αποφάσεις προκαλεί κατά καλόκυρο αναστάτωση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Συρρυκνώνει τα τμήματα με τεχνητά πλεονάσματα. Μετακινεί μαθητές από σχολείο σε σχολείο με προφορικές εντολές προς τους διευθυντές και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Και παράλληλα μετακινεί μαθητές ευάλωτων ομάδων με αποτέλεσμα να αυξάνει τη σχολική διαρροή. Παράλληλα στέλνουμε το μήνυμα σήμερα προς το Υπουργείο Παιδείας για την απειλητική εγκύκλιο που έστειλε στους εκπαιδευτικούς. Τονίζουμε στους αξιολογητές ότι σε περίπτωση επιβολής ποινής στους συναδέλφους που συμμετέχουν νόμιμα στην απεργία αποχή θα βρουν απέναντί τους μαζικά και δυναμικά τον κλάδο. Από την πλευρά του, ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στα κοψίματα που γίνονται στις σχολικές μονάδες με τους υπεράριθμους δασκάλους. Στο σχολείο μας βγήκαν ξαφνικά μέσα στο κατακαλόκαιρο 7 δάσκαλοι υπεράριθμοι, που σημαίνει 3 τμήματα λιγότερο. Από τα 12 πέφτουμε στα 9 σε ένα σχολείο με 1,000 δυσκολίες λόγω της σύνθεσης της ιδιαίτερης του μαθητικού πληθυσμού, δεν έλαβαν υπόψη τους τίποτα. Οι γονείς είναι ενημερωμένοι, είναι εδώ μαζί μας, είναι αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γονέων, είναι και αντιπρόεδρος εδώ. Οι γονείς δεν πρόκειται να ανοιχτούν αυτό. Δεν πρόκειται να ανεχτούν την υποβάθμιση του μορφωτικού δικαιώματος των παιδιών τους. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην απεργία και την αποχή, το οποίο σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου δημιουργεί προβλήματα. Είμαστε εδώ και ακόμα μία φορά, σε άλλη μία παράσταση διαμαρτυρίας στα μέσα του καλοκαιριού, σε μία εγκύκλιο που έχει σταλεί απειλητική προς τους συναδέλφους που συμμετέχουν ακόμα στην απεργία αποχή, σε ένα νόμιμο δικαίωμά τους, το οποίο είναι η απεργία αποχή. Μία εγκύκλιο που επιβάλλει ποινές την ίδια ώρα αυτή που οι συνάδελφοι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια έχουν οργώσει από περιοχή σε περιοχή την Ελλάδα, μαζεύοντας μόριο το μόριο, βάζοντας βαθιά μέσα το χέρι στην τσέπη ώστε να καταφέρουν να διοριστούν. Η ειδική αγωγή είναι ένας χώρος πολύπαθος, με ειδικά σχολεία μικρά, ακατάλληλα σε χώρους και δασί επίσης μικρά με ακατάλληλους χώρους. Αναγκαζόμαστε να συστεγαζόμαστε με άλλους χώρους ώστε να μπορούμε να αντιπεξέλθουμε στις ανάγκες της δουλειάς μας. Δηλώνουμε πως θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια στην κατηγοροποίηση τόσο των σχολικών μονάδων ειδικών γενικών αλλά και ενάντια στην κατηγοροποίηση των συναδέλφων μας σε αρίστους, μη αρίστους, μέτριους και ό,τι άλλο επιβάλλει αξιολόγηση και πως θα σταθούμε με κάθε δυνατό μέσο αλληλέγγυους προς όλους αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι για ακόμη μία φορά έγιναν μάρτυρες της εφαρμογής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας από τη Διεύθυνση και μάλιστα με ιδιαίτερο ζήλο και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Ελάτε τώρα πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.
Εδώ και πάλι μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις Βόρειες Σποράδες, να δούμε ποια είναι τα θέματα εκεί, ποια είναι η επικαιρότητα. Σε πολλές περιπτώσεις καθόλου ευχάριστη αυτή η επικαιρότητα. Ο ανταποκριτής μας στις Βόρειες Σποράδες, ο Νίκος Τζούμας, ο συναδελφός μου εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει. Νίκο, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Βάσο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Όπως είπες, δυστυχώς τα νέα αυτή τη φορά δεν ήταν όπως την προηγούμενη φορά ευχάριστα. Είναι δυσάρεστα. Με δυσάρεστη είδηση μας αποχαιρέτησε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε την κηδεία της 36χρονης της Εύης της Θεοδόρου εδώ από τη Σκιάθο. Μιας κοπέλας που τα τελευταία 4 χρόνια έπασε από νευρική ανορεξία, μητέρα ενός παιδιού, ενός κοριτσιού 16 ετών. Δυστυχώς έσβησε στο νοσοκομείο του Βόλου μετά από μια έκτακτη διακομιδή που έγινε πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Έσβησε πριν από περίπου μια εβδομάδα, αλλά η κηδεία της έγινε την Παρασκευή, αφού ο πατέρας της, ναυτικός, ήταν στην Ιταλία και θα έπρεπε να κάνει ένα ταξίδι για να έρθει εδώ στο νησί της Σκιάθου. Να πούμε όμως ότι εκτός από ένα κορίτσι το οποίο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και χαμογελαστό, μέχρι και την τελευταία στιγμή που έφυγε είχε μια επιθυμία πολύ σημαντική, και επειδή μάλλον γνώριζε ότι το τέλος δεν θα ήταν τόσο ευχάριστο, αντίστεφάνων τα χρήματα της κηδείας της ή οποιαδήποτε άλλη δωρεά να γίνει προς τον Νίκο Χαλκιά, ένας ήρωας για πολλούς, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που επίσης εδρεύει εδώ στην Σκιάθο και προσέχει σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαίτερες ασθένειες. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο κύλησε, θα λέγαμε, ομαλά, αλλά σήμερα το πρωί ακόμα μία βόμβα στην κυριολεξία εξεράγει στα νησιά των Βορείων Σποράδων, αυτή τη φορά στην Αλόνισο. Ένα παιδί 12 ετών, ένα παιδί που δεν θα προλάβει να φοιτήσει στην πρώτη γυμνασίου, παρόλο που γράφτηκε πριν από λίγες ημέρες, έσβησε μετά από ένα, θα λέγαμε, μία μάχη που έδινε με μία σπάνια μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο. Να πούμε ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Να πούμε ότι Παρασκευή λέγανε και την 36χρονη από τη Σκιάθο, Παρασκευή λένε και το παιδί αυτό 12 ετών, το οποίο βαφτίστηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ήταν επιθυμία του να βαφτιστεί. Ήταν δική της επιθυμία. Και δική του, αλλά και της οικογένειας, ναι, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια είχε εγκατασταθεί στην Αλόνισο και εργαζόταν από την Αλβανία. Απίστευτο, απίστευτο. Από αυτά που όχι μόνο δεν θέλουμε να ακούμε, αλλά και όταν τα ακούμε δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, έτσι. Ένα παιδί 12 ετών να φεύγει τόσο πρόωρα από τη ζωή. Δυστυχώς. Τώρα να πούμε ότι πριν από λίγο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, να πούμε για κάτι που και ακόμα αυτή την ώρα, αν όχι σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση μιας επικίνδυνης φωτιάς που είχαμε περίπου στις 2 παρα 10 στο εμπορικό κέντρο της Σκιάθος, ένα εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού στην περιφερειακή οδό. Αυτό ήταν βέβαια από τα θετικά, γιατί πρόλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία το πυροσβεστικό κλιμάκιο και έφτασε άμεσα στο σημείο από τη στιγμή που ενημερώθηκε πως υπάρχει φωτιά. Να πούμε ότι βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Φόρτσα, είναι στον πρώτο όροφο και εκεί είναι εγκατεστημένη μια μεγάλη επιχείρηση φρούτων. Να πούμε ότι η επιχείρηση ήταν κλειστή, δηλαδή είχε κατεβασμένα ρολά, δούλευαν μόνο τα γραφεία, ξαφνικά πυκνοί καπνοί βγήκαν από το κτίριο, οι περίοικοι και οι επιχειρήσεις ενημέρωσαν το πυροσβεστικό κλιμάκιο, έφτασε εκεί και μέσα σε περίπου 1 τέταρτο με 20 λεπτά, να πούμε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνο ένα όχημα από τα 4 που είχαμε προηγουμένως, και αντί για 8 άντρες αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόνο 2, για περίπτωση έτσι κάποιου προβλήματος που μπορεί να τύχει. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχει και έχει ξεκινήσει η προανάκριση για να βρουν τα αίτια της πυρκαγιάς, που δεν μπορεί κανένας να καταλάβει που προήλθε από ένα κατάστημα που τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν κλειστό. Εδώ βλέπουμε στα πλάνα μας, που είναι αποκλειστικά τα πλάνα του Άστρα, είχαμε φτάσει ακριβώς εκείνη τη στιγμή που είχε φτάσει και το πυροσβεστικό κλιμάκιο.
ήρθαν για να κόψουν το ρεύμα, να συνεχιστεί έτσι η επιχείρηση της πυροσβεστικής, η οποία να πούμε ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και δεν υπήρξε και κανένα άλλο πρόβλημα στους ανθρώπους που ήταν στο εμπορικό κέντρο, που να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή όλα τα γραφεία και επιχειρήσεις ήταν ανοιχτές και είχαν κόσμο. Βλέπουμε από τις εικόνες, τις αποκλειστικές, Νίκο, που μας μεταφέρεις, ότι πρόλαβε η φωτιά όμως και έκανε τη ζημιά της στο εσωτερικό της επιχείρησης, αλλά το ανακριτικό τμήμα, εκεί όπως είπες και εσύ, θα εστιάσει πώς εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά σε ένα χώρο που ήταν εκτός λειτουργίας, δηλαδή τι συνέβη και εκδηλώθηκε φωτιά. Η επιχείρηση έχει καεί ολοσχερώς, ναι. Μόνο τα γραφεία έχουν μείνει που είναι ακριβώς στον δίπλα χώρο του κτηρίου και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δεν επεκτάθηκε εκεί. Ναι, και όπως είπες και εσύ, η προανάκριση θα δείξει τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Μάλιστα. Να πάμε και να ολοκληρώσουμε με κάτι ευχάριστο. Αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο, είχαμε τα εγγένεια μιας πολύ σημαντικής έκθεσης. Αυτή τη φορά σε έναν άλλον Αλέξανδρο, όχι τον Παπαδιαμάντη, αλλά τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Θα λέγαμε έναν λογοτέχνη, ο οποίος είναι υπό τη σκιά του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και είναι και λογικό βέβαια, η φήμη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη είναι τέτοια που όλοι οι υπόλοιποι είναι υπό σκιά. Είναι όμως ένα οφειλόμενο, θα λέγαμε, αφιέρωμα που γίνεται στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και είναι μια έκθεση με 55 εικαστικούς οι οποίοι διάβασαν το έργο τους και εκφράστηκαν μέσα από τα έργα τους. Τα έργα τους τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο Σπίτι Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη αλλά και στο Μουσείο Σπίτι του Ζήση Οικονόμου. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ενώ είναι ένας πολύ σημαντικός λογοτέχνης, δεν διαθέτει μουσείο, κάτι το οποίο το ανέφερε βέβαια ο Δήμαρχος, με την επιθυμία και την προοπτική σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα να υπάρξει και ένα μουσείο για αυτόν τον μεγάλο λογοτέχνη, τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Την επιμέλεια της έκθεσης την είχε η κυρία Ήρης Κρητικού. Να πούμε ότι στα εγγένεια παραβρέθηκε και ο κύριος Σάκης Τσαρούχης, ως γνωστόν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, αλλά είναι και απόγονος του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, ο οποίος είπε ότι και αυτός από την πλευρά του θα κάνει ό,τι μπορεί, θα βοηθήσει το Δήμο και τους φορείς, έτσι ώστε να έχουμε ένα μουσείο στο όνομα του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη. Έκθεση θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, μέχρι τότε θα μπορούν σχολεία και επισκέπτες, τουρίστες να επισκέπτονται την έκθεση. Μάλιστα. Νίκο, να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί την Παρασκευή είχαμε τις δοκιμαστικές πτήσεις των υδροπλάνων, που αυτό μας δείχνει πια ότι τα δρομολόγια για να ξεκινήσουν, έτσι, το πρόγραμμα των δρομολογίων, είναι κάτι που βρίσκεται κοντά χρονικά και δημιουργεί σε όλους μας μια αισιοδοξία για αυτή την νέα σύνδεση του Βόλου με τα νησιά και φυσικά τη μεγαλύτερη αισιοδοξία έχει δημιουργήσει στην ίδια την εταιρεία που έχει προχωρήσει σε μια τεράστια επένδυση και χρειάστηκε με υπομονή και επιμονή να περιμένει πολλά χρόνια για να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Εμείς τελικά ως Άστρα καταφέραμε, ανεβήκαμε στο υδροπλάνο. Γιατί μας έχεις αφήσει με την απορία. Δεν ανέβηκε κανένας δημοσιογράφος εκτός από τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, που μαζί με το τεχνικό τμήμα ήταν εκεί και έναν υφυπουργό από ό,τι ξέρω. Γιατί όμως, δεν ανέβηκε κανένας άλλος δημοσιογράφος. Εμάς μας το είχαν δεσμευτεί από την εταιρεία, εκπρόσωπός της. Εδώ από τη δική μας εκπομπή μας είπε ότι στις πρώτες πτήσεις η τηλεόραση του Άστρα θα είναι μέσα. Να γίνει και άλλη δοκιμαστική λοιπόν το αίτημα που θέτουμε τώρα. Να γίνει και άλλη δοκιμαστική και να είμαστε και εμείς να δούμε τι γίνεται με τις πτήσεις. Λοιπόν, περιττό να σου πω ότι αν ήμασταν σε αυτή την πτήση ακόμη θα ήμασταν στον αέρα. Γιατί τελικά το υδροπλάνο την Παρασκευή, όχι την προηγούμενη μέρα που έκανε τη δοκιμαστική πτήση, γιατί έκανε δύο μέρες δοκιμαστικές πτήσεις. Ναι. Την πρώτη που καταγράψαμε και τα πλάνα και προσγειώθηκε στη Σκόπελο και ναι. Πήραμε τα πλάνα. Την επόμενη ημέρα που έγιναν τα δοκιμαστικά με την ΕΡΤ μέσα και τον υφυπουργό, νομίζω, μεταφορών. Ο υφυπουργός υγείας ήταν από την... Ο υφυπουργός υγείας. Ναι. Ωραία. Ναι. Έμεινε μόνο στον αέρα το αεροπλάνο. Τώρα, να πούμε ότι κανένας δεν πιστεύει ότι τελικά αυτά τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν. Γιατί? Και ευχόμαστε να ξεκινήσουν για να διαψευστούν ευχάριστα οι Κασάνδρες. Γιατί αυτό το ακούμε και εσύ ίδια, νομίζω, πάρα πολλά χρόνια, ότι τα υδροπλάνα θα μπουν στα νησιά. Ναι. Και μετά από μια έτσι περίοδο που στο Βόλο είχε ξεκινήσει ένα δρομολόγιο μέχρι τη Σκιάθο, μετά από 6 μήνες
σταμάτησε και από τότε δεν έχουμε ξαναδεί υδροπλάνο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα έτσι γραφειοκρατικό πάρα πολύ δύσκολο σύστημα της χώρας αυτής, που ίσως παρεμποδίζεται και από άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα. Αυτό που μας είπανε από την εταιρεία, την Hellenic Seaplanes, είναι ότι τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν το πολύ μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου του 2024, το διευκρινίσαμε αυτό, και θα γίνονται αρχικά από τα Μέγαρα, όχι από το Βόλο. Μάλιστα. Θα πηγαίνει δηλαδή από τα Μέγαρα, δηλαδή συνδέει την Αθήνα με τα άλλα δύο νησιά, τη Σκόπελο και την Αλόνισσα, αλλά και τη Σκύρο, και θα ξαναεπιστρέφει στα Μέγαρα. Το τι γίνεται με το Βόλο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Είναι επίσης ένα γραφειοκρατικό ζήτημα που έχει να κάνει με την παραχώρηση του λιμανιού στην ΕΤΑΤ, από ό,τι μας έχουν πει. Θέμα το οποίο τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και τι έχει γίνει. Θεωρήσαμε ότι το τέρας της γραφειοκρατίας έκανε κάποια βήματα πίσω, αλλά φαίνεται πως ακόμη δεν είναι έτσι. Ακόμη επιμένει να ταλαιπωρεί τους επενδυτές. Τι να πούμε, ας ελπίσουμε να πάνε καλά. Πόσο καλά, η υπομονή και άλλη χρειάζεται, έτσι. Ταλαιπωρεί τους επενδυτές, ταλαιπωρεί και τους νησιώτες. Έτσι. Ταλαιπωρεί και τους επισκέπτες. Και να πούμε κι άλλο ακόμα ένα ευχάριστο νέο, το οποίο περιμένουμε να το δούμε βέβαια. 18 του μήνα ξεκινάει το πλοίο Πανόραμα από τον Άγιο Κωνσταντίνο για τα νησιά των Βορείων Σποράδων. 10 η ώρα ξεκινάει το πρωί από το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. 18 του μήνα είναι το ξεκίνημα. Και επειδή μιλάμε για γραφειοκρατία, να πούμε ότι με μια επίσκεψη του κυρίου Σταϊκούρα από εκείνη τη διαμαρτυρία που έκαναν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του Αγίου Κωνσταντίνου, ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια μέσα σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων. Δεν μπήκε καν στο ΣΑΣ να ψηφιστεί το δρομολόγιο και ανακοινώθηκε από τον κύριο Σταϊκούρα το δρομολόγιο αυτό. Οπότε λίγος πολύ παραμένουν στα χέρια των πολιτικών κάποιες πρωτοβουλίες, αρκεί να το θέλουν. Δεν θα συνεχίσω άλλο σχόλιο. Νομίζω τα είπες όλα, έτσι. Τα είπες όλα και με συγκεκριμένο τρόπο και όπως έπρεπε. Σε ευχαριστώ, Νίκο, πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, να είμαστε καλά. Πάμε τώρα εμείς σε ένα ακόμη πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, εδώ και πάλι μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε και με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη μάχη κατά των ναρκωτικών ουσιών και τι γίνεται με τους φορείς εκείνους, με τους συλλόγους εκείνους που επί χρόνια παλεύουν με τα ναρκωτικά, με τον εθισμό στις ναρκωτικές ουσίες. Αλλά έρχεται τώρα ένα νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία τους και αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία. Είναι βέβαια αυτές οι ανησυχίες τους γνωστές εδώ και πάρα πολλούς μήνες, γιατί είχε περιέλθει σε γνώση τους ότι κάτι διαφορετικό έρχεται μπροστά και είχαν εκφράσει και ποιες ήταν οι δικές τους απόψεις. Τώρα όμως αυτές οι ανησυχίες εντείνονται, γιατί φαίνεται ότι έχει πλησιάσει η ώρα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που ταράζει τα νερά και ταράζει τη λειτουργία τους, να έρθει στη Βουλή προς ψήφιση. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα τον υπεύθυνο εκπαίδευσης και έρευνας στο ΚΕΘΕΑ Πιλότος, τον κύριο Ξενοφόντα Σελπεσάκη. Γεια σας, κύριε Σελπεσάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Σαμικόβιλη, καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά, και επίσης μαζί μας εδώ στην παρέα μας και ο κύριος Γιώργος Κατσίκης, που είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων, Εθελοντών και Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ Πιλότος. Γεια σας και σε εσάς, κύριε Κατσίκη. Καλησπέρα σας. Κύριε Σελπεσάκη, από εσάς θα ξεκινήσω. Δεν ξέρω αν το ανέφερα σωστά νωρίτερα, αλλά ήταν σε γνώση σας εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ότι έρχονται αλλαγές. Αλλαγές με τις οποίες εσείς δεν συμφωνείτε. Βεβαίως. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Από τον περασμένο Νοέμβριο, μέσω διαρροών βεβαίως, άρχισαν να κυκλοφορούν μια σειρά από προσχέδια του καινούριου νόμου, νομοσχεδίου. Και αφού ήρθαν 4-5, τα οποία κάθε φορά ήταν λίγο διαφορετικά, τελικά την περασμένη εβδομάδα ανέβηκε στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία. Πάντως να πούμε και το εξής, ότι υπήρχαν διαρροές, εσείς εκφράζατε τις ενστάσεις σας, αλλά ούτε είχαμε επιβεβαίωση ούτε διάψευση. Δηλαδή κανείς δεν μιλούσε για αυτά που λέγατε. Σωστά.
Σε σχέση με, με αυτά που έλεγαν τα προσχέδια, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Βαρτζόπουλος, είχε τοποθετηθεί και έλεγε ότι όντως αυτό σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι το σχέδιο νόμου. Επανειλημμένος. Και μας έλεγε συνεχώς ότι έρχεται και τελικά κατέληξε μέσω καυσώνων και θέρους στις 10-12 Ιουλίου. Το λέτε και λίγο περίεργο αυτό μέσα στο καλοκαίρι τώρα να έχουμε αυτές τις αλλαγές. Το λέω ως περίεργο γιατί είχαμε 8 μήνες μπροστά μας για να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και τελικά έφτασε μέσα στο καλοκαίρι πολύ σύντομα και φαντάζομαι και πολύ γρήγορα θα ψηφιστεί κιόλας εάν φτάσει στη Βουλή, γιατί 5 Αυγούστου κλείνει η Βουλή. Έτσι. Τώρα, σε σχέση με την αντίθεσή μας, μάλλον να περιγράψουμε λίγο τι συμβαίνει με αυτό το νομοσχέδιο για να καταλάβουμε και οι τηλεθεατές σας. Να ακούσουμε τι είναι αυτό που σας προβληματίζει και εσάς, βέβαια. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταργεί όλο το πεδίο της, όλους τους φορείς που είναι στο πεδίο της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης. Έτσι. Και δημιουργεί έναν καινούριο οργανισμό, το οποίο θα λέγεται ΕΟΠΑΕ, στον οποίο μέσα, όχι ούτε καν συγχωνεύονται, όλο το προσωπικό μεταφέρεται των παλαιών οργανισμών, μεταφέρεται στον καινούριο. Δηλαδή, συγγνώμη, το ΚΕΘΕΑ δεν θα υπάρχει? Από 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατέβηκε, δεν θα υπάρχει ΚΕΘΕΑ, δεν θα υπάρχει ΟΚΑΝΑ, δεν θα υπάρχει 18 άνω, δεν θα υπάρχει διάπλους, αργό και πάρα πολλά άλλα συστήματα και προγράμματα τα οποία ήταν στην ψυχική υγεία και στον χώρο της απεξάρτησης συγκεκριμένα. Δεν θα υπάρχουν. Δημιουργείται ένας καινούργιος λοιπόν οργανισμός, ο οποίος έχει την έδρα του επί της ουσίας στην Αθήνα, διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα ορίζεται από το Υπουργείο. Επίσης θα έχει ένα επιστημονικό συμβούλιο το οποίο θα καθορίζει παράλληλα, διορισμένο και αυτό, το οποίο θα καθορίζει παράλληλα όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και όλες τις ανάγκες και λειτουργίες στον χώρο της απεξάρτησης. Ναι. Δεν θα υπάρχει το ΚΕΘΕΑ πιλότος και όλες οι υπόλοιπες δομές που είπατε, δεν θα υπάρχουν και ως χώροι λειτουργίας, δηλαδή... Όλη η περιουσία και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλοι οι άνθρωποι, να σας το πω έτσι, μεταφέρονται στον καινούριο οργανισμό. Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ που κάνετε και αυτή την παρατήρηση. Το ΚΕΘΕΑ όντως και άλλοι οργανισμοί ενδεχομένως, αλλά το ΚΕΘΕΑ έχει μια σημαντική περιουσία από ακίνητα τα οποία έφτιαξε όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά δεν ανήκανε βεβαίως στο ΚΕΘΕΑ, είναι ακίνητα για το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Απλά μεταφέρονται στον καινούριο οργανισμό αυτοτελώς όπως έχει. Όντως δεν θα υπάρχουν τα συστήματα. Ο καινούριος οργανισμός. Να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει λίγο πιο κατανοητό για τον κόσμο. Μέχρι τώρα στο Βόλο, εδώ στη Μαγνησία, το ΚΕΘΕΑ και οι άλλοι οργανισμοί ενδεχομένως, αλλά για το ΚΕΘΕΑ να μιλήσω εγώ, έκανε μια έρευνα για τις ανάγκες του κόσμου, στις οποίες υπήρχαν και υπάρχουν δημοσιευμένες αυτές οι έρευνες, τελευταία έγινε το 2018, για το τι γίνεται με τις εξαρτητικές συμπεριφορές στη Μαγνησία. Ναι. Αυτή η έρευνα στη συνέχεια αναλυόταν και δημιουργούνταν οι υπηρεσίες, οι κατάλληλες, οι οποίες θα ανταποκρινόταν σε αυτές τις ανάγκες. Εδώ, τοπικά. Αυτή τη στιγμή, με το καινούργιο σχέδιο νόμου, οι ανάγκες θα αναλύονται σε ένα κεντρικό επίπεδο, δηλαδή στην Αθήνα, και από εκεί θα βγαίνουν οι αποφάσεις ότι, ξέρεις, στο Βόλο έχουμε ανάγκη να κάνουμε απεξάρτηση από ναρκωτικά ή έχουμε ανάγκη να κάνουμε περισσότερα προγράμματα υποκατάστασης. Όλα αυτά όμως από μακριά, χωρίς να έχουν την πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει σε κάθε τοπική κοινωνία, έτσι, γιατί τα πράγματα, η κατάσταση σε κάθε περιοχή είναι εντελώς διαφορετικά. Ακριβώς. Και αυτό επέτρεπε μέχρι τώρα στις υπηρεσίες να προσαρμόζονται και να φτιάχνουν τις κατάλληλες δομές για να δουν τις τοπικές ανάγκες. Αυτό όλο μεταφέρεται κεντρικά και μάλιστα μεταφέρεται και είναι πολύ λυπηρό αυτό, χωρίς να έχει γίνει καμία συζήτηση, καμία διαβούλευση με τους ανθρώπους του χώρου και του ΚΕΘΕΑ και του 18 και του ΟΚΑΝΑ και όλων των άλλων φορέων. Και παρά το γεγονός ότι διαχρονικά υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα από αυτές τις δομές, τώρα εσείς δεν μένετε μόνο στην έρευνα και στην καταγραφή σε καμία περίπτωση, γνωρίζουμε όλοι εδώ υπάρχουν αποτελέσματα. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν ενέργειες, υπάρχουν δράσεις που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Γιατί στην τελική γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Να δώσω και το λόγο πριν συνεχίσετε και εσείς κύριε Σαλπεσάκη και στον κύριο Κατσίκη που είναι από το Σύλλογο Φίλων Εθελοντών και Οικογενειών του ΚΕΘΕΑ. Κύριε Κατσίκη, συμφωνείτε φαντάζομαι, γιατί εσείς και εσείς μάλλον τα έχετε ζήσει
πολύ καλύτερα από τον καθένα μας. Ναι. Τι σημαίνουν αυτές οι δομές, ποια είναι η προσφορά τους, ποιες είναι οι σωτήριες παρεμβάσεις τους, για να ακούμε τώρα ότι με ένα νομοσχέδιο έρχονται όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. Ναι, εμείς είμαστε στο Σύλλογο, είμαστε από τους ανθρώπους που έχουν ευεργετηθεί από το ΚΕΘΕΑ. Είναι οι οικογένειές μας που είδανε μετά από πολλούς και δύσκολους αγώνες τα παιδιά μας να έρχονται να παίρνουν τη ζωή ξανά στα χέρια τους. Είναι σημαντικό για μας το ότι για το ΚΕΘΕΑ το πρώτο μέλημα είναι η οικογένεια, που στο καινούργιο νομοσχέδιο η λέξη οικογένεια φαντάζομαι δεν υπάρχει πουθενά. Η οικογένεια είναι αυτή που δίνει το και θέλει στήριξη. Να ναι. ξεκινήσει να αλλάξει πρώτα η οικογένεια και να αλλάξει μετά και το παιδί ή ο ενδιαφερόμενος που έχει το πρόβλημα. Και το καταλαβαίνουμε και νιώθουμε ότι οι επόμενοι από εμάς που θα έρθουν δεν θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με εμάς να έχουν μια καλύτερη και δωρεάν προσέγγιση στο πρόβλημα που τους απασχολεί. Φοβάσαι ότι δεν θα είναι και δωρεάν αυτές οι υπηρεσίες? Ναι, κάπου η όλη προσπάθεια που γίνεται είναι να φύγει αυτό από τον κρατικό φορέα και να περάσει στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Σελπεσάκη, εσείς καταλαβαίνετε γιατί, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αλλαγή από τη στιγμή που υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα θετικά με τη λειτουργία σας? Εγώ να σας πω το εξής. Καταρχήν, ποιοι είναι οι λόγοι που το έχουν επιβάλει? Ωραία. Εγώ καταρχήν να σας πω το εξής. Το ΚΕΘΕΑ λειτουργεί 41 χρόνια και οι άλλες δομές απεξάρτησης επίσης πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια μόνιμη ανάγκη μας ήταν να έρθει το κράτος και να είναι συμπαραστάτης, όχι μόνο να βάζει κάποια χρήματα για αυτή την ιστορία που λέγεται απεξάρτηση, αλλά να έρθει συμπαραστάτης. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά για να στήσουν όλα αυτά τα προγράμματα και να μπορέσουν τα προγράμματα και μέσα από τα λάθη τους μαθαίνοντας να βάλουν όλα τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα μέσα στη δουλειά τους και να μπορέσουν να σταθούν και να υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν και την κλείδωσαν όχι μόνο από τα ναρκωτικά αλλά και από πολλές άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές. Αντίθετα, το κράτος ζητούσαμε αυτά τα χρόνια να έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά, να πάρει περισσότερο προσωπικό, να κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται για να βοηθήσει. Το κράτος ήταν απόν. Και ελάχιστες φορές όσες γίνανε σε εθνικά σχέδια δράσης, ουδέποτε αυτά αξιολογήθηκαν ή είχαν μια συνέχεια. Έρχεται λοιπόν ξαφνικά σήμερα ένα Υπουργείο Υγείας, το οποίο ήταν απόν, το ξαναλέω, πέρα από τα χρήματα, να μας πει ότι ξέρετε εσείς που είσαστε μέσα στο χώρο, η εμπειρία σας όλα αυτά δεν μετράνε τίποτα σε εμάς, γι' αυτό και δεν συζητάμε καν μαζί σας. Έτσι, ούτε καν να δούνε πώς το κάναμε και πώς είχε αυτά τα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο στο μυαλό μας και με αυτό θα προχωρήσουμε. Θα πάμε, θα καταργήσουμε όλα τα προγράμματα, θα φτιάξουμε διευθύνσεις από τις οποίες θα περνάνε οι εξυπηρετούμενοι. Το χωρίζει το νομοσχέδιο σε 6 διευθύνσεις όλη την ιστορία με την απεξάρτηση. Αυτά όλα θα απαιτήσουν κάποιο χρόνο. Στο μεσοδιάστημα δηλαδή έχουν σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί? Δεν έχουν σκεφτεί. Φυσικά και θα απαιτήσουν χρόνο. Θα χρειαστούν πάρα πολλές υπουργικές αποφάσεις να διευκρινιστούν αυτά που έχουν αυτή τη στιγμή ως σχεδιασμό. Και εντωμεταξύ, αντί να διευρύνουν τις δυνατότητες θεραπείας των ανθρώπων, τώρα υπήρχαν πάρα πολλές επιλογές. Δεν σου έκανε το ΚΕΘΕΑ, πήγαινε στον ΟΚΑΝΑ. Δεν σου έκανε ο ΟΚΑΝΑ, πήγαινε στο 18 άνω. Ούτω και ούτω καθεξής. Σε τόσα προγράμματα, όλοι αυτοί θα έρχονται. Θα έχεις μία και μοναδική επιλογή, τον ΕΟΠΑΕ, ο οποίος χωρίζεται σε διευθύνσεις, καταργώντας ένα θεραπευτικό συνεχές, δηλαδή ένας εξυπηρετούμενος θα περνάει μία πρώτη πόρτα για να αξιολογηθεί, μετά θα περνάει μία δεύτερη πόρτα για να κάνει ολίγη αποθεραπεία, μετά θα περνάει μία άλλη πόρτα για να κάνει λίγο από επανένταξη. Αυτό όλο που γινόταν σε μία υπηρεσία και με τη σχέση που αναπτυσσόταν του θεραπευόμενου με το θεραπευτή, θα τα μαχιστεί σε διάφορες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα το νομοσχέδιο έχει και μια σειρά από άλλες, δεν είναι μόνο ότι καταργεί τους φορείς, βάζει τους ιδιώτες γιατρούς μέσα στην απεξάρτηση κανονικά με μια αξιολόγηση, πράγμα που βέβαια το ζητούσαμε από πάρα πολλά χρόνια, έτσι, να μπουν κάποια κριτήρια γιατί ανοίγουν και δομές και ανοίγουν και μπαίνουν και γιατροί μέσα οι οποίοι κανείς δεν ξέρει από πού είναι επιστοποιημένοι για να είναι στον χώρο της απεξάρτησης. Τους βάζει μέσα στο παιχνίδι. Κανονικά, καταργώντας ταυτόχρονα όλο το κοινωνικό πλαίσιο παρέμβασης το οποίο έχουμε στήσει.
Από εκεί που είχαμε το θεραπευτή ως πρωταγωνιστή της θεραπείας και άλλαζε ο ίδιος μέσα από τις δικές μας, με τη δικιά μας τη βοήθεια, ξαφνικά γίνεται ένας παθητικός αποδέκτης υπηρεσιών. Θεωρείται, στα προσχέδια τουλάχιστον έλεγε αυτό, θεωρείται η εξάρτηση χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος. Αυτό σημαίνει ότι είναι ασθενής, μιλάνε για κλίνες θεραπευτικές, καμία σχέση με την ψυχοκοινωνική διάσταση της απεξάρτησης την οποία πρεσβεύουμε πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ λάθος προσέγγιση και εσείς το ξέρετε αυτό, ότι είναι πολύ λάθος αυτή η προσέγγιση. Είναι τέλος πάντων μια παροχημένη επιστημονικά προσέγγιση, η οποία υπάρχει, υπήρχε, αλλά είναι παροχημένη. Τα τελευταία 30-40 χρόνια δουλεύουμε σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Και αντί να πηγαίνουμε μπροστά, γυρνάμε προς τα πίσω με έναν πολύ διοικητικό οργανισμό, με πάρα πολλές διοικητικές υπηρεσίες, μεταμαχισμένες στις υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους ανθρώπους, με τους ιδιώτες μέσα και με πάρα πολλά άλλα. Και το κυριότερο, χωρίς καμία να ακούσουν κανέναν από εμάς. Μάλιστα. Κύριε Κατσίκη, εσείς ανησυχείτε για όσα έρχονται? Εννοείται ότι ανησυχώ. Είμαστε κοντά στο ΚΕΘΕΑ. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, εμείς που έχουμε δει τα αποτελέσματα. Και είσαστε χρόνο. Και εσείς εκεί και προσφέρετε και από τον χρόνο σας και συνεχίζετε. Ο σύλλογος μας πάντα είναι αποτελείται από εθελοντικά να βοηθάτε και εσείς και να τρέχετε, να συνδράμετε στα πάντα. Ναι, είμαστε εκεί κοντά. Mm-hmm. Και όλα αυτά, είναι σημαντικό. Κύριε αυτό. Κατσίκη, όλα αυτά και λίγο μόλις χρονικό διάστημα μετά την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, και μετά τις πλούσιες δράσεις που και το ΚΕΘΕΑ έκανε, και στο πλαίσιο αυτών των δράσεων είχαμε και άλλη μία εκδήλωση αποφύτησης συνανθρώπων μας που επέστρεψαν στην κανονική ζωή, αν μπορώ να το πω έτσι, κύριε Σελπεσάκη, δεν ξέρω, επιτρέψτε μου, που γύρισαν πίσω στη ζωή χωρίς να κινδυνεύουν, που σώθηκαν. Έτσι δεν είναι? Και να επισημάνω ότι εδώ και κάποια χρόνια δεν υπάρχουν αποφυτίσεις. Με την τωρινή διοίκηση που έχει διοριστεί από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, έχουν σταματήσει οι αποφυτίσεις. Γιατί τις έχουν απαγορεύσει, εννοείται. Δεν τις υλοποιούν. Δεν τις υλοποιούν. Όπως και οι γενικές συνελεύσεις, που είναι το ανώτατο όργανο και το οποίο και με τον καινούριο νόμο από το 19 και μετά είναι το ανώτατο όργανο του ΚΕΘΕΑ, ουδέποτε συγκλήθηκαν, γιατί το σώμα ήταν και οι συνθήκες ήταν ανώριμες να συγκληθεί από την καινούρια διοίκηση η οποία διορίστηκε. Και καταφέραμε μόλις εχθές την Κυριακή, και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, μαζευτήκαμε όλοι οι άνθρωποι του ΚΕΘΕΑ σε μια γενική συνέλευση, διαζώσει στην Αθήνα και διαδικτυακά όσοι ήταν από μακριά. Είναι το προσωπικό, οι θεραπευόμενοι, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της οικογένειας και τα παλιά διοικητικά συμβούλια, και κάναμε τη γενική μας συνέλευση, έστω και αν παρανόμως δεν την δέχεται η καινούργια διοίκηση. Ναι, ναι, έτσι. Αλλά δεν είχατε άλλη επιλογή, έπρεπε να βρεθείτε όλοι μαζί και να μιλήσετε. Να μιλήσουμε γιατί και να... Δεν σας στάνε όλα τα άλλα τα ζητήματα, έχετε και αυτά τα διαδικαστικά, τα γραφειοκρατικά να σας ταλαιπωρούν και εσάς. Και καταφέραμε και συμφωνήσαμε σε μια σειρά από δράσεις και κινητοποιήσεις, οι οποίες θα τρέξουν αυτό το διάστημα. Θα τις δούμε σύντομα αυτές, τι έχετε αποφασίσει? Θα τις δείτε, ήδη ξεκινήσανε. Σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα υπάρχει μια καθιστική διαμαρτυρία. Αύριο είναι μέρα απεργίας και κατεβαίνουμε η πλειοψηφία των συναδέλφων στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Υγείας στις 11 η ώρα να διαμαρτυρηθούμε μαζί με όλους τους φορείς, και το τονίζω, όλους τους φορείς οι οποίοι θίγονται από αυτό το νομοσχέδιο. Δεν είναι κανένας που να μην θίγεται. Και όχι μόνο αυτοί, οι νοσοκομιακοί γιατροί είναι μαζί μας, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι μαζί μας. Πριν από λίγο είδα και μια ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, οι οποίοι είναι μαζί μας και θα είναι επίσης στη δράση την αυριανή. Όλοι να διαμαρτυρηθούμε, και συνεχίζονται και ξεδιπλώνονται οι δράσεις καθ' όλη την εβδομάδα. Τετάρτη υπάρχει μια συναυλία στο Θησείο. Την Πέμπτη υπάρχει μια συγκέντρωση σε όλων των φορέων πάλι για να βγάλουν ένα κοινό ανακοινωθέν και μια συνέντευξη τύπου. Κλιμακώνουμε όπως μπορούμε και δεν λέμε να τροποποιηθεί το νομοσχέδιο, γιατί όλη η φιλοσοφία του καινούριου νομοσχεδίου είναι σε άλλη κατεύθυνση εντελώς. Εντελώς σε άλλη κατεύθυνση. Λέμε, ζητάμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει ένας διάλογος από μηδενική βάση, να αλλάξουμε πράγματα στον χώρο της απεξάρτησης, να συντονίσουμε, να βελτιώσουμε, αλλά όχι. Αλλά χωρίς να ρίχνουμε μαύρο σε κάποιες δομές, σε κάποιους φορείς, σε κάποιους συλλόγους που, εγώ θα το επαναλάβω, δείχνουν τα αποτελέσματα. Είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα τα αποτελέσματά τους. Και εδώ δεν έχετε να κάνετε με αριθμούς, γιατί κάθε ζωή που σώζεται δεν αποτελεί αριθμό.
αποτελεί ένας συνάνθρωπό μας, μια οικογένεια που έχει βρει το δρόμο της πια να πορεύεται μακριά από κάθε είδους εξάρτηση και όλη αυτή την ταλαιπωρία που οι οικογένειες βιώνουν. Αυτά είναι τα αποτελέσματά σας. Και άποψή μου είναι ότι πρέπει όλους μας να μας πείσουν ποιες ανάγκες έχουν επιβάλει να γίνουν τόσο δραστικές αλλαγές και να βάλουν ένα χ σε όλους εσάς που επί 40 χρόνια παλεύετε. Παλεύετε και εσείς που αποτελείτε το προσωπικό αυτών των δομών και όλοι οι εθελοντές που είναι γονείς και πολλοί άλλοι και είναι δίπλα σας και συνεχίζουν και είναι δίπλα σας, γιατί, θα το ξαναπώ, βλέπουν το έργο σας και τα αποτελέσματα. Ειλικρινά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι έχει οδηγήσει σε όλη αυτή την αναστάτωση και την αναταραχή. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που δεν είναι θέμα ευχαριστειών, αλήθεια σας το λέμε, γιατί και εμείς τα καταγράφουμε πάρα πολλά χρόνια ως δημοσιογράφοι. Αυτή είναι και η δικιά μας δουλειά, να βλέπουμε και να καταγράφουμε γύρω μας τι συμβαίνει. Και έχουμε απτά όλοι μας τα παραδείγματα, τρανά μπροστά μας. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Η αξιολόγηση, το αν οι υπηρεσίες μας είναι καλές ή όχι, είναι καταρχήν... Να μας πείσουν τι θέλουν όμως, να μας πείσουν για αυτό που θέλουν ή δεν θέλουν. Ναι. Είναι καταρχήν από τους ίδιους ανθρώπους που αλλάζουν τη ζωή τους. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη αξιολόγηση. Έπειτα το ΚΕΘΕΑ και άλλοι οργανισμοί, αλλά εγώ για το ΚΕΘΕΑ θα μιλήσω, έχουν αξιολογηθεί επανειλημμένως. Το ΚΕΘΕΑ ήταν σύμβουλος οργανισμός, είναι σύμβουλος οργανισμός του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών. Σαφώς και εσάς αξιολογούν και όλους τους υπόλοιπους και τις διοικήσεις τα προηγούμενα χρόνια έχουν αλλάξει. Έτσι, άλλη επίβλεψη υπάρχει πια. Τώρα, τι είναι αυτό που επιβάλλει τις δραματικές αυτές αλλαγές. Και χωρίς καμία συζήτηση, εδώ είναι, αυτό είναι που πονάει. Και χωρίς καμία εξήγηση, εγώ θα σας πω, γιατί και εμείς ακόμη δεν έχουμε κατανοήσει ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν οδηγηθεί στο καινούργιο αυτό νομοσχέδιο. Ναι, δεν τους καταλαβαίνουμε τους λόγους. Αν έχουν να κάνουν μόνο με νούμερα και μόνο με οικονομικά στοιχεία, τότε αυτό είναι λάθος. Αυτά που είτε δηλώνει ο κύριος Βαρτζόπουλος, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για αυτό το σχέδιο νόμου, έτσι. Αυτό που δηλώνει ο κύριος Βαρτζόπουλος είναι ότι σε κάθε γειτονιά πλέον με τον καινούργιο οργανισμό θα υπάρχει κάπου να βρεις μια υπηρεσία. Λες και δεν υπήρχε, γιατί λέω δεν εγώ. Υπάρχει. Αυτό λες θα και πω δεν εγώ. Υπήρχε. Ή ότι σε άλλες πιο ιδιωτικές κουβέντες θα γίνει μια οικονομία στους προϋπολογισμούς κλπ. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η οικονομία θα γίνει εις βάρος και των ωφελουμένων, αλλά και εις βάρος του προσωπικού. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στο ΚΕΘΕΑ σχεδόν το μισό προσωπικό είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είναι μέσω ΕΣΠΑ, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές κενές οργανικές θέσεις. Εγώ επίσης ξέρουμε ότι ήδη καμιά σαρανταριά στελέχη του ΚΕΘΕΑ, με το που έγινε η αναγγελία αυτού του νόμου, παραιτήθηκαν, έφυγαν από το φορέα. Στελέχη με 30 και 40 χρόνια υπηρεσία. Ναι. Ή στον δεν ξέρω κατά πόσοι από τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν αυτοί σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι το 18 άνω ή ο Διάπλους ή η Αργό, θα επιλέξουν τελικά να έρθουν σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικό δικαίου να εργάζονται, αφήνοντας ενδεχομένως την ασφάλεια του δημοσίου. Πιθανολογώ ότι πολλοί δεν θα περάσουν στο καινούριο φορέα, άρα ναι, θα έχει μια οικονομία όπως την εννοεί, αλλά με τι αντίτιμο. Αν έχουμε τώρα φτάσει στο σημείο να βάζουμε εδώ ένα ζύγι και από τη μία να έχουμε οικονομικά στοιχεία και από την άλλη ανθρώπινες ζωές που σώζονται, τότε αυτό είναι εντελώς λάθος όταν μιλάμε για τα ναρκωτικά. Που κι εσείς πάρα πολύ συχνά μας παρουσιάζετε εδώ στοιχεία που ο μέσος όρος της ηλικίας κατεβαίνει. Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα πλησιάζει όλο και μικρότερα παιδιά. Άρα εδώ τι συζητάμε. Ναι, γι' αυτό και εμείς εδώ στο Βόλο, στον Πιλότο, τι συζητάμε, βλέπουμε δηλαδή, παιδιά από 12 εδώ. Χρονών, από 12 ως 25. Έτσι, πώς μιλάμε... είναι δυνατόν μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που και εσείς καταγράφετε διαρκώς να βλέπουμε μπροστά μας, αντί της δικής σας ενίσχυσης. Να βλέπουμε κάτι άλλο. Σημειωτέων ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε αυτό το σχέδιο που έχουμε δει. Δεν ξέρω αν θα γίνει μετά με υπουργικές αποφάσεις. Καμία πρόβλεψη τι θα γίνει με τους έφηβους. Έτσι. Καμία πρόβλεψη για αυτό το νομοσχέδιο τι θα γίνει με τους έφηβους, τι θα γίνει με τις υπόλοιπες μορφές, με το διαδίκτυο, με την εξάρτηση από το διαδίκτυο ή από το στοιχηματισμό. Πράγματα τα οποία δουλεύουμε μέσα στον πιλότο, τις έχουμε σαν υπηρεσίες. Γι' αυτά, για τους έφηβους. Καλά κάνετε και μας θυμίζετε διαρκώς ότι δουλεύετε και με άλλες εξαρτήσεις. Ναι, στους έφηβους βλέπουμε όλες τις εξαρτητικές συμπεριφορές και τις άμεσες, νόμιμες ή παράνομες, αλλά και συναδές συμπεριφορές που υπάρχουν, ναι. Όπως μια υπερφαγία η οποία το συνοδεύει κλπ. Η βία, οπαδική βία και άλλα, όλα αυτά είναι αντικείμενο τα οποία τα δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά και με τους γονείς τους φυσικά. Έτσι. Κύριε Κατσίκη, εσείς θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κλείνοντας. Ναι.
Όχι. Να πω ότι ναι, εμείς είμαστε κοντά εκεί στο ΚΕΘΕΑ. Θα προσπαθήσουμε όλες μας τις δυνάμεις να τους συμπαρασταθούμε. Έχουμε δει τα αποτελέσματα που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και είμαστε κοντά τους. Γι' αυτό υπάρχουν και οι εθελοντές που ήρθαν κοντά μας μέσα από αυτές τις δράσεις που έχει κάνει το ΚΕΘΕΑ. Και οι φίλοι που βοηθάνε το έργο του ΚΕΘΕΑ. Μιας και μιλάμε για το ΚΕΘΕΑ, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες δομές. Σαφώς, αλλά εσείς εκπροσωπείτε εδώ το ΚΕΘΕΑ πιλότος, ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε να πιάσουν τόπο οι διαμαρτυρίες σας και οι φωνές σας και οι ενστάσεις σας να εισακουστείτε, έστω και την τελευταία στιγμή, και να το δουν πιο ζεστά. Μη σβήσουν τόσο κόπο και τέτοια προσπάθεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω λίγο στους τηλεθεατές ότι μέχρι την 5η το πρωί στις 9 στο OpenGov μπορεί κάθε πολίτης να μπει. Είναι η διαβούλευση σε εξέλιξη. Είναι η διαβούλευση ακόμα σε εξέλιξη και να εκφράσει τη γνώμη του για αυτό που πάει να γίνει. Είναι και όλο το σχέδιο νόμου μέσα αναρτημένο. Μάλιστα. Κύριε Σελπεσάκη, κύριε Κατσίκη, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα ξανά εμείς, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο και πάλι εδώ. Εδώ ξανά μετά τις διαφημίσεις επιστρέψαμε μαζί σας και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Τι γίνεται με την τουριστική κίνηση, πώς πάνε τα πράγματα, γιατί βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Νίκο Σαρουκό, τον προϊστάμενο ελέγχου επιθεωρήσεων και τουριστικής ανάπτυξης Θεσσαλίας. Τον έχουμε εδώ μαζί μας. Κύριε Σαρουκό, γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Δική μας η χαρά. Να ξεκινήσουμε όμως πριν. Δούμε τι γίνεται με την τουριστική κίνηση. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που έχει ανοίξει και αφορά στους συνταξιούχους αυτή τη φορά. Δανείζομαι λοιπόν την ευκαιρία να μπορώ να μεταφέρω λοιπόν και στο τηλεοπτικό κοινό αυτό το πρόγραμμα από την ΔΥΠΑ. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Έχει ένα πολύ καλό σκεπτικό. Οι δικαιούχοι δεν φαίνονται να είναι πάρα πολλοί, αλλά θα δούμε ότι βοηθάει πάρα πολύ την περιοχή μας. Είναι περίπου 25.000. Λοιπόν, οι αιτήσεις ξεκίνησαν από σήμερα και θα υποβάλλονται μέχρι και αργά τα μεσάνυχτα της 20 Ιουλίου. Και μιλάμε για προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν από την 1η Αυγούστου και για ένα ολόκληρο έτος. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά για την δική μας την περιοχή? Ότι για τη Θεσσαλία, εκτός από τις ποράδες, μιλάμε για 12 διανυκτερεύσεις, όπως και σε άλλες ευαίσθητες περιοχές, οι οποίες έχουν υποστεί τα πάντινα, λοιπόν, όπως είναι η Βόρεια Εύβοια και όπως είναι και ο Εύρος. Αλλά οι 12 διανυκτερεύσεις για τη Θεσσαλία είναι ένα εξαιρετικό εντός εισαγωγικών προνόμιο παύλα δώρο, το οποίο βέβαια η περιοχή το έχει πληρώσει ήδη από αυτό που είχε συμβεί τον Σεπτέμβριο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι επανήλθε και επανέρχεται ακέραιη. Αυτό θα πρέπει να το δουν όλοι οι τηλεθεατές παντού και όσοι μας βλέπουν μέσω διαδικτύου μέχρι τα άκρα της επικράτειας. Λοιπόν, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε αυτό συνέχεια. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Κύριε Σαρούκο, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και εσείς, όπως όλοι μας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ακόμη οι κακές, οι φαρμακερές γλώσσες που επιμένουν να δυσφημούν, ειδικά τη μαγνησία. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα. Κλείνοντας το θέμα του κοινωνικού τουρισμού, θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα που μας καίει όλους. Λοιπόν, για το ζήτημα λοιπόν του κοινωνικού τουρισμού, σπεύσατε όλοι οι δικαιούχοι μέσα από την αντίστοιχη εφαρμογή του gov.gr, όπου μπορεί να συνοδεύονται ακόμα και δικαιούχοι, δεν είναι μόνο αυτοί καθεαυτοί οι συνταξιούχοι, αλλά και προστατευόμενα μέλη, εμέσως ασφαλισμένοι και ούτω καθεξής. Όλο το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην σχετική ιστοσελίδα. Πάμε όμως στο θέμα της προβολής μας. Ναι, εκεί έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, και εκεί έχουμε ένα θέμα με το γεγονός ότι δυστυχώς μερικές φορές μόνοι μας πυροβολούμε τα πόδια μας. Γνωρίζετε και εσείς πολύ καλύτερα ίσως από μένα ότι η ιδιοσιογραφική κορυφή της χώρας, μεγάλα πανελλήνιες ευέλικτες κανάλια, το Αθηνικό Μακεδονικό Πρακτορείο, τροφοδοτείται από την ικυρότητα των τοπικών δικτύων, των τοπικών
ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων και ιστοσελίδων. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτή η είδηση, η οποία δημοσιεύεται, παίρνει μεταξύ λοιπόν προς τα πάνω. Εάν λοιπόν εμείς οι ίδιοι επαναλαμβάνουμε και μένουμε σε μη καθαρές παραλίες, σε μια, αν θέλετε, επαναλαμβανόμενη παθογένεια, νομίζω πως δεν μεταφέρουμε την αντικειμενική εικόνα. Και ποια είναι αυτή η εικόνα, και ποια είναι αυτή η εικόνα, ότι η εικόνα αυτή στην οποία αναφέρεστε είναι ότι μετά τις καταστροφές όλες οι περιοχές έχουν επιστρέψει στην κανονικότητά τους και έχουμε θάλασσες εξαιρετικής ποιότητας. Το δείχνουν όλες οι μετρήσεις, έτσι. Θα μιλήσουμε χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ας φέρουμε κάτι το οποίο, ένα αντικειμενικό κριτήριο, το οποίο μπορούμε όλοι μας να το δούμε. Πάμε λοιπόν στο θέμα, ας πούμε, του δικτύου. Λοιπόν, το πύλιο δεν θυμιζόταν ποτέ για το οδικό δίκτυο το οποίο παραπέμπει σε μια λεωφόρο βουλιαγμένη σε μια λεωφόρο συγκρού. Λοιπόν, έχει την πολυπλοκότητά του, έχει την γεωφυσική του ιδιομορφία. Ναι, μετά το Σεπτέμβρη, το δικό δίκτυο του πυλίου βγήκε τραυματισμένο. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία επισκευάζονται. Ακόμα και εκείνα τα οποία εξακολουθούν να επισκευάζονται, ζητάνε την οδηγική ανταπόκριση του κάθε οδηγού. Άρα λοιπόν, προσφέρουμε σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει, ασφάλεια. Και αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο για το τουριστικό προϊόν. Λοιπόν, επομένως, όλη αυτή η ανασταλτικότητα που υπάρχει, βεβαίως και θα συνεχίσει, βεβαίως και όποιες ανακοινώσεις ή όποιες χημικές αναλύσεις δίνουν τροφή για σκέψη σε κάθε υποψιασμένο ή συνωμοσιολόγο, δεν μπορείς να πείσεις διαφορετικά αυτό το κοινό. Επομένως, αποδεχόμαστε φέτος ότι ναι, είναι μια χρονιά επαναφοράς, θα είμαστε λίγο λαβωμένοι όσον αφορά την κίνηση. Λοιπόν, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι κάπως άδικο, όχι σε επίπεδο φήμης του τουρισμού, αλλά σε επίπεδο πραγματικά ολιστικής διαχείρισης. Ναι. Εσείς, ποια είναι η εικόνα που έχετε για την φετινή σεζόν, γιατί είμαστε 15 Ιουλίου πια. Ποια στοιχεία, ποια έχετε εικόνα διαθέσιμη? Είμαστε ακριβώς στην ημερολογιακή καρδιά του καλοκαιριού. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, θέλουμε άλλο τόσο λοιπόν για να τελειώσει το καλοκαίρι. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μια τουριστική περίοδο η οποία θα διαρκεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε να το πετύχουμε κάποια στιγμή. Προσέξτε, είναι η πρώτη φορά όπου θα με δείτε να μιλάω για μια τουριστική κίνηση με πάρα πολλές διαφορετικές ταχύτητες στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Λοιπόν, για παράδειγμα, αν μιλήσουμε για την Σκιάθο, τα μηνύματα είναι εξαιρετικά καλά. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη αύξηση στην κίνηση, η οποία θα είναι με συντηρητική ανάγνωση, εντελώς συντηρητική ανάγνωση, τουλάχιστον 6%. Έχουμε μια μικρή αύξηση ή σταθερότητα στη Σκόπελο, αλλά έχουμε ένα μεγάλο μούδιασμα στην Αλόνισο. Η Σκόπελος και η Αλόνισος είναι τα νησιά τα οποία πληρώνουν την ανακολουθία την οποία ζούμε στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Και το πάρα αδιανόητα, πάρα πολύ ψηλό κόστος μετάβασης. Επαναλαμβάνω ότι οι σποράδες έχουν το ακριβότερο επιβατομήλι σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, όσον αφορά την χερσαία Θεσσαλία, εκεί λοιπόν έχουμε το θέμα της Μαγνησίας, όπου θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε μία πτώση, αλλά πάμε να επαναφέρουμε τη φήμη μας. Λοιπόν, μακάρι να διαψευστώ, ειλικρινά το λέω. Το καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Διαψευστώ. Mm-hmm. Λοιπόν, για το υπόλοιπο κομμάτι της Θεσσαλίας τα μηνύματα είναι σχετικά καλά, όπως και για τα παράλια της Λάρισας, τα οποία και αυτά λαβώθηκαν από τον Σεπτέμβρη και σε επίπεδο φήμης. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι το εξής, ότι σε γενικές γραμμές, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το αποτυπώνουμε λίγο στην επικράτεια, έχουμε, σε όλη μάλλον την επικράτεια, έχουμε μία αύξηση πολύ καλή, πολύ δυνατή των επισκεπτών μας, η οποία όμως δεν ακολουθείται απαραίτητα και από την αντίστοιχη αύξηση στα πάνελ. Μάλιστα. Αυτό μην το δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, γιατί τα μία θα κάνουμε. Ναι. Μέχρι σήμερα είμαστε όμως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχαμε για το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή, πριν ξεκινήσει η σεζόν, υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις για το αν
η κίνηση θα είναι ίδια, θα είναι μειωμένη, θα είναι μεγαλύτερη. Είμαστε μέχρι στιγμής μέσα στις εκτιμήσεις, στις προβλέψεις που κάναμε για τη φετινή σεζόν και με δεδομένο ότι είμαστε μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Κοιτάξτε, σε επίπεδο χώρα. Τα περιμένατε καλύτερα, δηλαδή. Σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο επικράτειας, μπορώ να σας πω ότι καλύπτουν ακριβώς τις προσδοκίες. Mm-hmm. Λοιπόν, εάν τώρα εστιάσουμε και ίσως και να τις ξεπεράσουμε κιόλας, μένει να δούμε αν θα μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε και σε επίπεδο εσόδων. Mm-hmm. Ως προς το κομμάτι της Θεσσαλίας. Ας μην γελιόμαστε. Η Σκιάθος είναι, σέρνει το άρμα. Για τη Σκιάθο τα μηνύματα επιβεβαιώνονται, τα θετικά μηνύματα που υπήρχαν ήδη από την αρχή. Λοιπόν, για τη Μαγνησία μένει να δούμε ακόμα και οι τονοδικές ενέσεις που προσφέρει η πολιτεία, είτε αυτό λέγεται κοινωνικός τουρισμός, είτε λέγεται τουρισμός ταξιούχων, είτε λέγεται τουρισμός για όλους, μένει να δούμε πώς αυτές οι κινήσεις της πολιτείας θα αιμοδοτήσουν την κίνηση, η οποία κίνηση, ναι, θα θέλαμε να ήταν εντονότερη σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Υπάρχει υψηλή ζήτηση από τα τέλη Ιουλίου και για τον μήνα Αύγουστο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πέντε εβδομάδες ή λιγότερο από πέντε εβδομάδες δεν είναι ένας δείκτης αντικειμενικότητας. Θα μπορούσαν όμως ή θα έπρεπε καλύτερα να ρωτήσω αυτά τα προγράμματα στήριξης του τουρισμού στην πληγωμένη Θεσσαλία να έχουν έρθει νωρίτερα. Κοιτάξτε, ό,τι έρχεται νωρίτερα βοηθάει και τον ενδιαφερόμενο να κάνει όσο δυνατόν νωρίτερα και τον προγραμματισμό του. Mm-hmm. Επομένως, η απάντηση είναι αυτονόητη. Αλλά έστω και τώρα είναι μία λύση. Το θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα που δημοσιεύτηκαν αυτά τα προγράμματα δεν είναι βραχίδια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τον κοινωνικό τουρισμό των ταξιούχων, όπου μπορεί κάποιος να ξοδέψει στην Θεσσαλία έως και 12 νύχτες. Και μιλάει για ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαρκέσει για τους επόμενους 12 μήνες. Επομένως, ναι, μπορεί να αργήσανε, αλλά τουλάχιστον έχουν διάρκεια. Και αυτό είναι καλό. Μάλιστα. Θα δούμε και προς το τέλος του καλοκαιριού, έτσι, αφού... Όχι, μάλλον ο απολογισμός πότε γίνεται, μετά το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι. Θέλουμε να κρατήσει και Σεπτέμβριο η σεζόν. Η επαγγελματική μας σοφία, αν θέλετε, θέλει να γίνεται ο απολογισμός την 1η Ιανουαρίου. Λοιπόν, οπότε μακάρι να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε τόσο πολύ. Θεωρώ όμως ότι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε μια εικόνα. Γιατί, ξέρετε, εχθρός μας δεν είναι μόνο η εικόνα που αναπαράγουμε από το Σεπτέμβριο. Γιατί αυτό μας αδικεί. Και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει λίγο να κάτσουμε να το δούμε σε επίπεδο στρογγυλής τραπέζης, έτσι ώστε όλοι οι φορείς να το ξαναπιάσουμε λίγο από την αρχή σε επίπεδο επικοινωνίας. Αυτό που μας αδικεί κιόλας είναι η υψηλή εποχικότητα ακόμα και σε επίπεδο νοοτροπίας των τοπικών επιχειρηματιών, οι οποίοι ηθυλημένα, λοιπόν, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει κοινό, ήδη από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη έχουν ήδη κατεβάσει ρολά, δίνοντας μια εικόνα ερήμωσης σε προορισμούς που μέχρι πρότινος έσβησαν από ζωή. Ναι. Λοιπόν, πόσο δίκιο έχετε σε αυτό. Αυτό πρέπει, είναι δική μας ευθύνη. Δεν μας θέλει κανένα πλημμυρικό φαινόμενο, δεν μας θέλει καμία κυβέρνηση, δεν μας θέλει κανένας τοπικός παράγοντας. Πρέπει εμείς λίγο να το ξαναπιάσουμε από την αρχή για το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας μας την έννοια της τουριστικής οικονομίας. Άρα, αντί μόνιμα να κοιτάμε ποιος άλλος φταίει, πρέπει κάποια στιγμή, λέτε, να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να δούμε σε ποιο βαθμό φταίει και ο καθένας. Όχι σε ποιο βαθμό φταίει. Γιατί συνήθως το ρήμα φταίο ή η λέξη. Τι θα τους ακουστεί βαρύ. Έχει έναν αρνητισμό. Ναι. Σε τι βαθμό μπορούμε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε. Δηλαδή να δούμε εάν μπορούμε να επεκτείνουμε τα άκρα. Μία εβδομάδα νωρίτερα του χρόνου ως στοχοθέτηση και μία εβδομάδα αργότερα να κατεβάσουμε ρολά. Έτσι ώστε να κάνουμε ένα πείραμα. Υπάρχει ένας άξονας, λοιπόν, από την αρχή ως το τέλος περίοδου. Σαφέστατα και τα θέματα κερδοφόρη κάθε μέρα. Ας πάμε να δούμε, λοιπόν, στο τέλος τι μένει. Πρέπει να χτίσουμε την εικόνα ενός προορισμού που είναι περισσότερο χρονικό διάστημα ανοιχτός. Και πιστέψτε με, θα το κερδίσουμε. Γιατί? Γιατί έχουμε το προνόμιο της υπηρετικότητας. Mm-hmm. Δεν είμαστε ανάφοι. Είναι ένα πανέμορφο νησί, γιατί και εγώ έχω καταγωγή από τα Δωδεκάνησα. Δεν έχουμε λοιπόν θέμα νησιωτικότητας. Έχουμε απόλυτη πρόσβαση 13 μήνες το χρόνο. Δεν το πώς περνάμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαρούκο. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα εμείς φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι στις 3. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ καλό και ήσυχο απόγευμα. Γεια και χαρά.